τα πιο ενδιαφέροντα ίσως ή από τα πιο ενδιαφέροντα πρόσωπα του ελληνικού τραγουδιού. Αυτή ήταν η ξεμπούκα κατά Γιώργο Ζαπέτα. Η μπούκα τώρα από την Ιφηγένεια Γιαννοπούλου. Λοιπόν, έχουμε καλέσει κάποια ονόματα τα οποία εκπροσωπούν κάποιες σχολές μεγάλες του ελληνικού τραγουδιού, αλλά και κάποιες περιόδους. Όπως ο κύριος Κώστας Βίρβος από την παλιά Φρουρά. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Η Δήμητρα Γαλάνη από την νέα Φρουρά των τραγουδιστών. Δεν θα έλεγα ναι, αλλά ο κύριος Γιώργος Ζαμπέτας, παλιά Φρουρά. Ψάρχαιος. Η κυρία Ζωφία Μιχαλίτση, η οποία μάλλον θα ακούσει διάφορα σήμερα με την ραδιοφωνική της. Τα έχει συνηθίσει από το ραδιόφωνο. Τα Τζιάννα. Κάρια. Ο κύριος Νότης Μαυρουδής από τη δεκαετία του 60 και μετά. Και αυτός αρχαίος είναι. Αρχαίος. Ό,τι είναι πριν 10 χρόνια είναι αρχαίο. Τη Σεμίνα Διγενή την παρακάμπτουμε. Βεβαίως. Στο Σταμάτη Κραουνάκη, στη νέα γενιά των συνθητών. Είναι νέος αυτός. Είναι νέος αυτός, εντάξει. Όχι, είναι νέος. Είναι νέος, εντάξει. Very νιός. Και στη χάρη σου. Και η κυρία Ανθούλα Αλιφραγκή από την παλιά Φρουρά των τραγουδιστών. Από τους αρχαίους. Όχι, έλα. Τώρα, έλα, σταμάτα την γρυφολογία. Τώρα αυτοί θα τα μας δούνε και κάνουν κόσμι πόσα είμαστε. Εγώ 65! Κάργα. Αρκετά με τα γέλια. Εγώ τώρα θα σας παίξω το δικηγόρο του διαβόλου εδώ και ίσως σας βάλω σε σκέψεις. Υπάρχουν ενστάσεις. Από, κυρίως από τους παλιότερους, κάθε μέρα βέβαια, που βγήκαμε. Αν τις έχεις φέρει τις ενστάσεις εδώ, να τις καταθέσεις. Εδώ τις έχω, ναι, τις καταθέτω τώρα. Υπάρχουν ενστάσεις λοιπόν, το ελληνικό τραγούδι δεν πάει καλά σήμερα. Κυρίως από την αρχαία Φρουρά. Τι γίνεται με το ελληνικό τραγούδι σήμερα? Κοίταξε να δεις, κορίτσι μου, μη συζητάς για ελληνικό τραγούδι. Όλες οι τηλεοράσεις προωθούν το ξενόφερτο. Μα εγώ ακούω και ελληνικό τραγούδι. Σας παρακαλώ. Ακούσε σας ελληνικό τραγούδι. Ελληνικό, ακουμπισμένο πάνω σε ξενόφερτους ρυθμούς. Ναι. Και το παλιό λαϊκό ήταν ακουμπισμένο σε ξενόφερτους ρυθμούς. Τι λέτε καλέ. Ποια είναι τα ανατολίτικα? Μιλάμε για τα ανατολίτικα. Μην σε γράψαμε ανατολίτικα. Όχι, Γιώργο. Τα ανατολίτικα. Είναι βυζαντινά τραγούδια. Τα δανείστηκε η Ανατολή από το Βυζάντιο. Mm-hmm. Επομένως, με το να ξαναπάρουμε το Τσιφτετέλη, που είναι γνησιότατο ελληνικό τραγούδι και ρυθμός, και να ξαναπάρουμε τον Καρσιλαμά, που δεν λέγεται Καρσιλαμά, αλλά λέγεται Αντικριστός. Μάλιστα. Δεν είναι ανατολίτικα τα τραγούδια. Ανήκουν στο βυζαντινό μέλος. Όχι, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Ζαμπέτα. Εάν στέλνανε δελτία τύπου την εποχή που έκανε τραγούδια και μοίρασε τόσο απλόχερα τα τραγούδια του στο ελληνικό τραγούδι, εάν τότε στέλνανε δελτία τύπου οι συνθέτες, οι στιχουργοί, αν ντυνόντουσαν οι τραγουδίστριες, bodybuilders, αν βαφόντουσαν μπλε, θέλω να ρωτήσω αυτά τα πράγματα. Κοίταξε να δεις. Μια λέξη σημερινή μας τα λέει όλα. Βιντεοκλιπ. Εδώ καθάρισα για όλους σας με τη λέξη βιντεοκλιπ. Δεν ακούς τίποτα, βιομηχανία θορύβων. Ένας κάποιος που παρασύρει για το μηχάνημα και βάζει φωνές να σωθεί. Του παρασύρει το μηχάνημα. Α, μια στριγκιά. Μια στριγκιά. Και μια άλλη στα μηχανήματα που τραγουδάει, άγεται και φέρεται τους καημούς της στο μηχάνημα πάνω και λέει στίχους από το ημερολόγιο. Ολοκληρωμένη η σύνθεση λέγεται αυτή βίντεο κλιπ. Είτε μας αρέσει, είτε τι μας αρέσει, την τρώμε στη μάπα από όλα τα κανάλια της τηλεόρασης και της ραδιοφωνίας. Εγώ θέλω να ρωτήσω την κυρία Μιχαλίτση που έχει 20 χρόνια στο ραδιόφωνο και μάλιστα σε θέσεις κλειδιά. Εδώ μια διακοπή, συγγνώμη ρε παιδιά, προσέχετε. Τα κανάλια σας, εσείς, για να τα... Τους, τα κανάλια τους. Γενικά, τα κανάλια μας. Τα κανάλια τα δικά σας, τα κανάλια τα πλυντήρια τα κρατικά εδώ. Λίγο είναι. Και εσάς θα σας τα πω. Ακούστε να δείτε. Τα κανάλια τα δικά σας που λέει FM έτσι και FM αριστερά και FM δεξιά και FM μπρος και FM πίσω και FM... Και FM κέντρο. FM κάτω. Τα κανάλια σας αυτά. Για να, τα, σταματήσετε εκεί και να δημιουργήσετε. Και να δημιουργήσετε μια κατάσταση, πήρατε ό,τι υπάρχει από μπουζουκοφάνεια
και το παίξατε και το κάνατε λιώμα. Μόλις εντρεώσατε τα κανάλια σας και είδατε ότι έχετε μια από τους ακροατές ακροαματικότητα, μπουμ, βίντεο κλιπ λέει, ο Μάικλ Τζάκσον. Άρα πού στείλες να πούμε. Αυτά που είπε ο Ζαμπέτας είναι πολύ σωστά, αλλά στηρίζονται πάρα πολύ στο συναισθηματικό μέρος. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια κατάσταση όχι ελληνικής αγοράς μονάχα, αλλά παγκόσμιας αγοράς και θα πρέπει αυτά τα πράγματα να τα βλέπουμε από την πλευρά, με το μάτι της παγκόσμιας αγοράς. Δεν νοείται μια σκέψη χωρίς να λαμβάνει υπόψη το παρελθόν, το παρόν και όλη την υπάρχουσα κατάσταση. Κύριε Μαυρό, είπατε ότι είναι απαραίτητα τα βίντεο κλιπς. Γιατί είναι, δεν είναι ικανά τα... Η οπτικοποίηση της ζωής θεωρώ... πέρασε τη ζωή μας. Εγώ θεωρώ καταλαβαίνω αυτά, αλλά κάποια τραγούδια θεωρείτε ότι δεν μπορούν να σταθούν από μόνα τους αν δεν έχουν αυτή την υποστήριξη από πίσω. Ισχύει αυτό. Αυτό είναι λάθος. Ακούστε τι γίνεται. Εγώ υποστηρίζω ότι σε λίγο, ακόμα και την κλασική μουσική, θα έχουμε ανάγκη να την ακούμε με ένα βίντεο κλιπς. Δηλαδή θα ακούμε την Πέμπτη Συμφωνία του Μπετόβεν και θα έχουμε ανάγκη από κάποιο οπτικό. Πάντως δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω και το πρόβλημα. Μια, συγγνώμη, δεν είναι ότι το υποστηρίζω αυτό. Θα είναι μια κατάντια του ανθρώπου αυτή. Γιατί τα βίντεο κλιπς. Μια παρένθεση να κάνω σε αυτό που λες. Είναι προϊόντα και έχουμε ανάγκη διαφήμιση. Μισό λεπτό πέρα από αυτό. Το βίντεο κλιπ είναι η διαφήμιση και αυτό θέλω να πω. Ότι είναι μια νέο τρόπο διαφήμιση το βίντεο κλιπ. Πέρα από αυτό όμως, Νότι, πέρα από τη διαφήμιση, γιατί μην το περιορίζουμε στη διαφήμιση. Η ανάγκη της εικόνας έχει περάσει στη ζωή μας πια. Το θέμα είναι αυτό που είπε η Σεμίνα πριν. Ότι πώς η πρώτη ύλη που είναι η μουσική, που είναι το τραγούδι, αντίστοιχα, πώς αυτό αν χάνει ή κερδίζει από αυτή την ιστορία. Υπάρχουν έργα. Και ο στίχος. Ναι, θέλω να. Η μουσική ή το τραγούδι. Αυτό είπα. Η μουσική σαν μουσική γενικά, και το τραγούδι σαν τραγούδι, σαν φόρμα μουσική. Λοιπόν, αυτά τα δύο πράγματα, εάν δεν έχουν θέση από μόνα τους. Η οποιαδήποτε οπτικοποίηση είναι λάθος, διότι το ωρεοποιεί και αυτομάτως δεν λέει, ας πούμε, ο νέος άνθρωπος σήμερα πω τι ωραίο τραγούδι έβγαλε η Μαντόνα, λέει, είδες τι ωραίο βίντεο κλιπ είχε η Μαντόνα. Και από το βίντεο κλιπ, ναι, αλλά ποτέ, ας πούμε, η Πέμπτη, ξέρω εγώ, του Μπετόβεν, δεν θα κριθεί αν θα έχει μια εικόνα οποιαδήποτε εκεί πέρα. Δεν θα κριθεί το έργο. Ας το ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει. Δεν γίνεται εκ των πραγμάτων. Εγώ ήθελα να διατυπώσω τη θέση μου και φοβούμαι ότι με αυτή τη φόρα που έχει πάρει το βίντεο κλιπ και η διαφήμιση θα καταντήσουμε να έχουμε ανάγκη, όχι εμείς, η γενιά η δική μας, αλλά οι γενιές οι οποίες θα ακολουθήσουν. Οπότε μην το αποκλείεις, Δημήτρη, αυτό που λέει. Μπορεί τα παιδιά των παιδιών μας να λένε τι ωραίο το βίντεο κλιπ της Πέμπτης Συμφωνίας. Είναι τραγικό. Φαντάζομαι ότι στις ήδη υπάρχουσες νέες γενιές των 15, 16, 17 χρόνων, εάν υπήρχε βίντεο κλιπ της Πέμπτης Συμφωνίας του Μπετόβεν, θα το ακούγανε και αυτό, γιατί θα ήταν το βίντεο το οποίο θα βοηθούσε στην ακρόαση. Το θέμα είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή το ελληνικό τραγούδι, όταν έδωσε τις μεγάλες του στιγμές και τα μεγάλα του τραγούδια, ήταν μια παρέα, ήταν άνθρωποι που γουστάραν ο ένας τον άλλον, που πήγαινε ο ένας να παίξει με τον άλλον. Δεν είχαν γίνει πλυνθικέρα μια τάκτος ερημένη και εν πάση περιπτώσει μέσα στην παραγωγή του δίσκου, δηλαδή μέσα στη δισκογραφία, υπήρχαν φωτισμένοι άνθρωποι μερακλείδες που τους άρεσε να βγάζουν ωραία τραγούδια. Λοιπόν, όταν αυτή τη στιγμή όλη η παραγωγή της ελληνικής δισκογραφίας είναι στα χέρια νεόβλαχων επιβιτόρων του γούστου. Έτσι, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να υπάρχει παραγωγή τραγουδιού σωμάτων. Καθόμαστε και κολλάμε στα βίντεο κλιπ και δεν σκεφτόμαστε ότι το 60 όλα αυτά τα αριστουργήματα, του Ζαμπέτα, όλα αυτά περάσαν μέσα από το σινεμά. Μην ξεχνιόμαστε ότι ο ελληνικός κινηματογράφος πόσο έχει βοηθήσει και πόσο το θέατρο έχει βοηθήσει στο να περάσουν τέτοια τραγούδια και με τέτοια. Δηλαδή, γινόταν μια ταινία, Γιώργο, και γραφόντουσαν δεν ξέρω πόσα τραγούδια για μια ταινία. Ναι. Άρα, μην κολλάμε στο θέμα εικόνα. Είμαι αναγκασμένη όμως να σε διακόψω. Στο θέμα εικόνα. Θέλω να σου πω ότι εκτός από τον κινηματογράφο και το θέατρο που προβάλλανε αυτά τα τραγούδια, ο ίδιος ο κόσμος, τα κέντρα που τραγουδούσε ο κ. Ζαμπέτας, τα κάνανε επιτυχίες πολύ πριν τα δώσουν. Άμα φτάσουμε στα κέντρα, στα κέντρα τώρα, γιατί άστα. Ήταν τραγούδια που είχαν κάνει ο κ. Βίργο, ήταν έτσι τα πράγματα. Όταν βγήκαν τα αριστουργήματα και βγαίνουν και τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση, τα μεγάλα τραγούδια, τα διαχρονικά που λέμε, δεν υπήρχε καν διαφήμιση. Ακριβώς. Εγώ ήθελα να μας το απαντήσει η κυρία Μιχαλητσέ, όλους δηλαδή όσους αναφερθήκατε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
μόνο για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και στο ραδιόφωνο. Εγώ είμαι εκτός. Μία μικρή σφήνα θέλω να κάνω εδώ, μία μικρή σφήνα, γιατί κάνοντας την παρουσίαση θα πρέπει ίσως να υπενθυμίσουμε σε όλους τους ανθρώπους που μας βλέπουν ότι στη Σοφία Μιχαλίτση οφείλει το ελληνικό ραδιόφωνο τη μοναδική του λαμπρή εποχή. Δευτέρα. Λοιπόν, ως έτσι λοιπόν, ως έτσι θα ήθελα να μας πει η κυρία Μιχαλίτση την άποψή της λοιπόν. Ναι, εγώ το ελληνικό τραγούδι δεν το γνώρισα από τα γενοφάσκια μου, που λένε συνήθως, γιατί και οι σπουδές μου, αλλά και η απασχόλησή μου στο ραδιόφωνο, το κρατικό, ήταν αλλού. Ήμουν στο τρίτο πρόγραμμα με την κλασική μουσική. Κάποια στιγμή τα πράγματα τα έφεραν έτσι και ανέλαβα το δεύτερο, το 75 συγκεκριμένα, το δεύτερο πρόγραμμα και ήθελα δεν ήθελα έπρεπε να υπηρετήσω πια ένα άλλο πρόγραμμα που στηριζόταν στο λαφό τραγούδι. Και έπρεπε να γυρίσω πολλές δεκαετίες πίσω και να δω τι θα πει, τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι το ελληνικό τραγούδι. Δεν έφτανε δηλαδή να ξεκινήσω, δεν έπρεπε να ξεκινήσω από το 75 και να τα βγάλω κουτσά στραβά πέρα με το τραγούδι της ημέρας. Αναγκάστηκα λοιπόν ψάχνοντας από δισκογραφίες, 78 στροφών, πράγματα και από βιβλία που είχαν σχέση με θέατρο, σινεμά και τραγούδι και εποχή βέβαια, γιατί αυτό είναι δεμένο με την εποχή του το τραγούδι και γύρισα πίσω στις αρχές του αιώνα και είδα το εξής πράγμα, ότι το τραγούδι πάντα πήγαινε δίπλα-δίπλα, ήταν δύο παράλληλοι δρόμοι. Το ένα ήταν το λαϊκό τραγούδι και το άλλο ήταν το δυτικό μας, αν θέλεις, δυτικό τρόπο, αστικό, γιατί ήταν, δεν μόνο το αστικό, ήταν το δυτικό τρόπο, επιμένω, γιατί ήταν τα καφέ αμάν, ας πούμε, με τα αμανέδες και λαϊκά τραγούδια και την άλλη μεριά ήταν τα καφέ Σαντάου, που ήταν με θειάσους από τη Γαλλία, από την Ιταλία και καθόταν ο Μακαρίτης ο Σακελαρίδης και το βράδυ έγραφε και την άλλη μέρα τα παρουσίαζε βαλσάκια και φοξτρότ και ρυθμούς της εποχής. Σακελάριος. Λοιπόν, πάει συνέχεια. Δεν φοβάμαι καθόλου για την πορεία του ελληνικού τραγουδιού. Ο Έλληνας είναι πάντα βιαστικός να φανεί Ευρωπαίος, αλλά εξωτερικά, ως προς τη μόδα, αν θέλεις, και μέσα η καρδιά του χτυπάει αλλού. Το αυτός ο χτύπος, λοιπόν, είναι πολύ πιο δυνατός, πολύ πιο έντονος και πάντοτε επικρατεί της εξωτερικής εμφάνισης και της μόδας που έρχεται από το εξωτερικό και είναι μόδα και περνάει. Αλλά από μια ηλικία και έπειτα μένουμε και αγαπάμε το δικό μας το τραγούδι. Εγώ τώρα αυτό που πιστεύω θα πω. Το λοιπόν, εγώ έχω βγει τραγουδίστρια από το 1953. Εγνώρισα πρώτο ο δάσκαλος τον Ζατόριο, τον Γιώργο Τολάφα και ο δάσκαλός μου ο μεγάλος είναι ο Γιώργος Ζαμπέτας. Μαζί και ο κύριος Βίρβος που τότε παιδευόντουστε να γράψουν με στίχους ο κύριος Βίρβος και ο κύριος Ζαμπέτας με μουσική, τα ωραία τα τραγούδια που μερακλωνόταν όλος ο κόσμος. Όπως και ο κύριε Λεχρακή. Το λοιπόν, εγώ θυμάμαι το πρώτο τραγούδι που μου πέρασε ήταν το «Αφήνω γεια στη μάνα μου», στίχη του κύριου Βίρβου και μουσική του κύριου Γιώργου Ζαμπέτα. Μου το πέρασε εμένα μέσα στο μαγαζί, γιατί εκείνα τα χρόνια κάθε τραγούδι που γράφανε το περνάγανε στον τραγουδιστή που θα μπορούσε να το λανσάρει κάπως να δει αν πιάνει ή όχι. Και το είπαμε το τραγούδι αυτό και γινόταν χαμός. Βέβαια και άλλα πολλά τραγούδια γράψανε, πολλά σου ξεκάνανε, αλλά εγώ αγαπάω πάρα πολύ το λαϊκό τραγούδι, μ' αρέσει και το άλλο, το μοντέρνο το τώρα, αλλά κλείνω εκεί και κάθε μου δισκογραφία που κάνω βάζω όλα παλιά λαϊκά τραγούδια εδώ και 60 χρόνια και 70 που εγώ βέβαια ήμουν αγέννητη, δεν είμαι και μικρή, αλλά ήμουν αγέννητη. Για να σταματήσουμε, η κυρία Λιφραγκή είπε ότι τότε οι συνθέτες περνάγαν το τραγούδι στο τραγουδιστή στο κέντρο, γιατί το κέντρο ήταν τότε ο τρόπος και η επαφή με μεγαλύτερη. Και πώς ήταν το κέντρο τότε. Και πώς ήταν το κέντρο. Ήταν όλοι μέσα στο κέντρο. Δεν υπήρχαν τα μεροκάματα αυτά που υπάρχουν τώρα, που εκποιήσανε τα πάντα. Ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή στα κέντρα, με συγχωρείτε για την πειραφόρα τώρα, στα κέντρα πηγαίνει και καταθέτει φράγκα μόνο το ελληνικό αφορολόγητο εισόδημα. Δεν είναι τόσο απόλυτο. Όχι, με συγχωρείτε, Δημήτρη. Δεν ισχύει για όλου. Δεν μπορεί ένα άνθρωπο 150.000 δραχμών μισθού να δίνει 100.000 λογαριασμό. Οι μαγαζάτορες των νυχτερινών κέντρων, αγαπητοί μου, διαμορφώνουν το ρεπερτόριο των τραγουδιστών. Εγώ σε γραφείο εταιρείας δίσκων έχω συναντήσει μαγαζάτορα νυχτερινού λαϊκού κέντρου, ο οποίος αποφασίζει για το ρεπερτόριο του τραγουδιστή, ο οποίος θα βγάλει δίσκο σε λίγο. Βεβαίως. Να απαντήσω. Αυτό η επέμβαση που είπατε προηγουμένως των εταιριών στο Zoom θα πάει ο Τάδε, στο Ζυγό θα πάει ο Τάδε, και αυτό δεν θεωρείται επέμβαση. Βεβαίως. Από εκεί ξεκίνησε το κακό. Μεγάλη και σήμερα δυστυχώς φτάσαμε στο σημείο
να επεμβαίνουν και να καθορίζουν τις τύχες μου και οι μαγαζάτορες. Σημαίνω τον κόδωνα του κινδύνου. Είναι σοβαρότατο το θέμα. Κύριε, όταν μια γενιά διαμορφώνεται με λάθος τραγούδι, γίνεται απολύτικη, γίνεται ζαμαφουτίστρια αυτή η γενιά και δεν ενδιαφέρεται για τίποτα. Και αυτό αποτελεί κίνδυνο θάνατο. Το τονίζω. Εμείς μαζευτήκαμε κανένα δεκαπενταριά άνθρωποι και φτιάξαμε ένα σύλλογο που λέγεται Σύλλογος Υπεράσπισης Λαϊκού Τραγουδιού. Ό,τι μπορούμε κάνουμε με μια παρουσία σε ένα ραδιόφωνο, με αυτά που είπα εγώ τώρα εδώ, να κάπως να γραφήσουμε τα νερά. Εγώ θέλω να μιλήσω λίγο γενικότερα, ρε παιδιά. Εύχομαι αυτή την εκπομπή να πάει σε αυτιά ανθρώπων οι οποίοι θα την λάβουν υπόψη τους. Μάλιστα. Εάν παραδείγματος χάρη αυτή την εκπομπή ήρθαμε εδώ να την κάνουμε για να περάσει να χαχανίσουν οι τηλεθεατές ορισμένο χρονικό τη διάστημα, είναι γελασμένοι. Εμείς την κάνουμε την εκπομπή αυτή, πήραμε μέρος, γιατί το πονάμε, πάρτε το χαμπάρι, το πονάμε, γιατί μας καίει. Και, προσέχετε, τα σημερινά ακούσματα με μπουζούκι είναι τα ακούσματα της καταστροφής. Δηλαδή? Εδώ, δηλαδή, ότι είναι ακούσματα, ρίξανε τα μπουζούκια μέσα. Περίεργη μίξη. Περίεργη μίξη, αυτό που λέει η Δήμητρα Γαλάκη. Κύριε Ζαμπέτα. Εντάξει. Να μας λάβουν υπόψη τους. Απρόκειται, ήρθαμε εδώ να την κάνουμε την εκπομπή. Να μας λάβουν υπόψη τους. Τσάμπα την κάναμε και τσάμπα απασχολάμε και το κοσμάκι που μας βλέπει. Να πω τσάμπα μας βλέπουν. Καταλάβεις τους εμείναμε. Είχα την απέτηση το τραγούδι να ακολουθεί μέσα στη δεκαετία αυτή τα τελευταία 8-9 χρόνια. Να ακολουθεί άλλη πορεία από ό,τι γινόταν στην Ελλάδα γενικά. Αυτό το τραγούδι παίρνει από το κοινωνικό του πλαίσιο. Παίρνει από το τι γίνεται μέσα σε αυτά τα χρόνια. Μονάχα δεν είναι άσχετο το τραγούδι. Σοφία, όμως δίνει πάσα. Να πω κάτι για να μιλήσουμε και οι υπόλοιποι. Είναι αυτό το δύσκολο θέμα. Ο Νότσι μου δεν θέλει να πει. Θέλω να πω το εξής, ότι μοιραία, λίγο με βάση την εμπειρία, την τεράστια εμπειρία του κύριου Βίρβου, κολλήσαμε στο λαϊκό τραγούδι. Εγώ θεωρώ ότι το όχι το λαϊκό, γενικά το λαϊκό. Επειδή μιλήσαμε περισσότερο για τα κέντρα και για όλα αυτά, εμένα με πηγαίνει όλη αυτή η συζήτηση προς το λαϊκό τραγούδι. Αλλά θα πρέπει να πούμε ότι το λαϊκό τραγούδι είναι ένα κομματάκι από το παζλ του ελληνικού τραγουδιού γενικά. Γιατί υπάρχουν μπουάς, κύριε Παυροδί, σήμερα. Αν δεν μιλήσει ειδικά, υπάρχουν μπουάς σήμερα που μεγαλούργησαν μια εποχή. Συγγνώμη. Όχι, αυτό θέλω να πω. Κοιτάξτε, δεν είναι ένα κομμάτι από το παζλ. Δεν είναι ένα κομμάτι. Είναι τα 9 δέκατα του παζλ. Είπε κάτι, κύριε Μαμπιλιά. Όχι, όχι, τα λόγια μας πρέπει να είναι προσεκτικά. Είναι μια έκφραση. Γιατί είναι εκπομπή Βαρβάτη. Είπαμε να μας λάβουν υπόψη τους. Αν πρόκειται να μας περάσουν να πούμε, άντε και τους είδαμε, άστε. Ωραία, ας δούμε γενικά με το λαϊκό τραγούδι. Εμένα η διάθεσή μου δεν είναι να υποβαθμίσω το λαϊκό τραγούδι. Σίγουρα όχι, και αυτό το έχεις αποδείξει εξάλλου. Και εγώ προέρχομαι τουλάχιστον από κοινωνικές καταγωγές που δέθηκα με το λαϊκό τραγούδι και δεν πάω να το σβήσω σε καμία περίπτωση. Σήμερα έχουν διαμορφωθεί διάφορα είδη τραγουδιών. Αλλιώς τα λέμε πλαστικά τραγούδια, άλλα τα λέμε ροζ τραγούδια, άλλα τα λέμε εύθραστα κτλ. Υπάρχουν εκπρόσωποι που τα γράφουν αυτά, είναι κάθε μέρα στο στούντιο και τα ηχογραφούν, έχουν καταλάβει το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής του ελληνικού τραγουδιού. Γιατί όμως? Αυτό το βιομηχανιοποιημένο τραγούδι, το οποίο έχει κατακλείσει όλη την αγορά. Έχουν του σκότσι κλείσει τον εγκέφαλο. Μπράβο. Εγώ αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω. Και αντιμάχεται προς την παραγωγή του λαϊκού τραγουδιού που είναι όλο και περισσότερο πιο συρρυκνωμένη. Εκεί λοιπόν υπάρχει ο κίνδυνος του εάν υπάρχει ή δεν υπάρχει η φόβη μας και η αγωνία μας αν υπάρχει το ελληνικό τραγούδι. Έτσι. Γιατί υπάρχει το τραγούδι το οποίο είναι πώς το λένε, χλεμπονιάρικο εγώ θα το πω. Μαϊμού, θα το πούμε, τραγούδι μαϊμού. Μαϊμού, όπως θέλεις πες το, το οποίο είναι ένας καρκίνος ο οποίος αναπτύσσεται στο όλο σώμα του ελληνικού τραγουδιού. Εύχομαι τα ραδιόφωνα, επειδή τέθηκε το θέμα των ραδιοφώνων και οι τηλεοράσεις ακόμα περισσότερο ίσως, αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να σοφρονιστούν λιγάκι, να ψάξουν να βρουν σωστούς παραγωγούς, οι οποίοι έλεγχος. Να γνωρίζουν. Έχει χαθεί ο έλεγχος. Να γνωρίζουν τι είναι το ελληνικό τραγούδι, την καταγωγή του, να πάρουν τις στιγμές του λαϊκού τραγουδιού που είναι το αριστούργημα και ο φάρος που δείχνει το δρόμο στο ελληνικό τραγούδι. Αυτοί που
είναι οι θύνοντες αυτή τη στιγμή στους σταθμούς, στην περίφημη ελεύθερη ραδιοφωνία, είναι, η οποία είναι κάθε άλλο παρά ελεύθερη, με σωρία αγράμματων, αγράμματων εγκυκλοπαιδικά αμόρφωτων παραγωγών, όταν σου λέει η αναμορφώτρια του ελληνικού ραδιοφώνου ότι ανέτρεξε το 75 που πήγε σε όλη την ιστορία του τραγουδίου και αυτή τη στιγμή είναι φαν, ηλίθια. Γεια σου κύριε Γιώργο. Άντε. Στο κάνε μουσικα, λέγε. Έχουν όλη η ραδιοφωνική παραγωγή εγκυκλοπαιδική αμορφωσιά γύρω από το ελληνικό τραγούδι. Και αυτοί που ηθήνουν τις τηλεοράσεις τις καινούργιες είναι τακτοποιημένοι κύριοι οι οποίοι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να πουλήσουν προϊόντα. Τίποτε άλλο. Πριν από λίγο ο κύριος Βίρβος είπε μια πολύ μεγάλη κουβέντα κατά τη γνώμη μου. Είπε φοβάμαι που τα παιδιά μας μεγαλώνουν με χαζά. Ανούσια τα είπε άλλος, πλαστικά τα είπε άλλος, ανόητα τραγούδια. Αυτό τον κίνδυνο πραγματικά τον έχετε επισημάνει? Σας προβληματίζει που σήμερα στις πρώτες θέσεις, στις πιο δημοφιλείς, είναι τραγούδια που είναι, εγώ θα πω απλώς τη λέξη περίεργα? Κάθε γενιά θα βρει το σταυρό της, παιδιά. Κάθε γενιά θα βρει το σταυρό της. Όταν δεν ξέρει όμως τι. Θα τον βρει, κύριε Βίρβο, όπως τον βρήκα εγώ μέσα στη Χούντα, έτσι, όταν ήμουν 15 χρονών και βρήκα το Χατζηδάκι, το Θοδωράκι, το Ζαμπέτα, τον Ξαρκάκο και έτρεχα στα δισκάδικα της Χούντας. Εύχομαι να γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα είναι λειψή η παρουσία όλων εδώ μέσα σε αυτό το τραπέζι, να δεν πούμε ότι βέβαια για τη λύση όλων αυτών των πραγμάτων δεν ξεκινάει και δεν τελειώνει στο συνθέτη, στο στιχουργό, στον τραγουδιστή και στην εταιρεία, αλλά είναι ένα πρόβλημα που πάει πολύ βαθιά, πάει στην παιδεία μας, βέβαια, πάει στα σχολεία μας. Όταν υπάρχει παιδεία, όσο και να διαβρώσει η εικόνα, δεν μπορεί να φτάσει στο σημείο να διαλύσει μια κατάσταση. Λοιπόν, άμα υπάρχει παιδεία, άρα λοιπόν ξεκινάμε από αυτό, το θέμα παιδεία, μέσα και βέβαια εννοείται και παραγωγή δισκογραφία. Σελίνα, αν μας επιτρέπεις να κλείσουμε αυτή την κουβέντα με ένα ταξίμι από τον κύριο Ζαπέτα. Όχι, τελείωσα, δεν τελείωσα. Δεν είχε αλήθεια. Θέλουμε το τραγούδι της. Να πούμε, να μας ακούσουν και να τους ευχαριστήσουμε που μας φάγανε στη μάπα τους η ώρα. Άντε, για χαρά. Για χαρά. Έλα να πούμε το τραγούδι. Όχι, δεν είναι για στιγμά. Δεν είναι τίποτα. Ένα στιγμά. Δεν είναι τίποτα. Έλα, βρέκα. Το τι να κόψετε ρε, τι να πω ρε. Αφήνω γεια στη μάνα μου. Αφήνω γεια στη μάνα μου. Τελείωνε. Αφήνω γεια στη μάνα μου και σ' όλους τους δικούς μου. Απόψε θα'ρθει ο θάνατος γλυκά, γλυκά να πάρει τους αχ τους καημούς μου. Όλοι μαζί. Συγγενείς και φίλοι, σας αφήνω. Άκου ρε φίλε, να δεις τι κρίμα στα δάκρυά της έπεσα θύμα. Έκανε τάχα πως μ' αγαπάει, τώρα πονάω κι αυτή γελάει. Μάτια που κλαίνε μην τα πιστεύεις, είναι επικίνδυνα να τα αγαπάς. Θα σε γελάσουνε αν τα λατρεύεις, θα σε πληγώσω και θα πονάς. Άκου βρε φίλε, να δεις τι κρίμα στα δάκρυά της έπεσα θύμα, καρδιά δεν είχε, στα στήθια μέσα ήτανε ψεύτρα, δεν είχε μέσα. Μάτια που κλαίνε μην τα πιστεύεις, είναι επικίνδυνα να τα αγαπάς. Θα σε γελάσουνε αν τα λατρεύεις, θα σε πληγώσω και θα πονάς.
αγαπάς. Θα σε γελάσουνε αν τα λατρεύεις, θα σε πληγώσουν και θα πω. Δυο τρένα πανταμώσαν ένα βράδυ και χαθήκανε ξανά μες στο σκοτάδι για άλλους δρόμους χωριστά. Τόσο λίγη κι αγάπη δική μας, ένα τέλος πριν αρχίσει η ζωή μας και ένα δάκρυ στη μάτια. Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι, όλα κι αν τα δώσαμε. Για μια νύχτα ήταν μόνο η αγάπη και έτσι τελειώσαμε. Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι, όλα κι αν τα δώσαμε. Για μια νύχτα ήταν μόνο η αγάπη κι έτσι τελειώσαμε. Κι αν μοιράσαμε για λίγο την ελπίδα, κι αν σου έδωσα αγάπη και σου πήρα, ήταν μόνο μια βραδιά. Ξέχασε τα όσα είπες κι όσα είπα, αφού όνειρα δεν είχες και δεν είχα, έμεινε άδεια η καρδιά. Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι, όλα κι αν τα δώσαμε. Για μια νύχτα ήταν μόνο η αγάπη κι έτσι τελειώσαμε. Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι, όλα κι αν τα δώσαμε. Για μια νύχτα ήταν μόνο η αγάπη κι έτσι τελειώσαμε. Ταξιδέψαμε βάκα και βουλιάξαμε. Όσο υπάρχει τράπουλα θα βγαίνουνε ρηγάτες, κι όσο υπάρχουν δάσκαλοι θα βγαίνουν μαθηνάδες. Μάγκες πως χαθήκανε,
Ποιος σου είπε πως τα τρένα τους πατήσανε? Ποιος σου είπε πως οι μάγκες χρεοκόπησαν? Και οι ψευτοκυριλέδες τους εκτόπισαν. Όσο υπάρχει τράπουλα θα βγαίνουνε ρηγάδες, κι όσο υπάρχουν δάσκαλοι θα βγαίνουν μαθητάδες. Όσο υπάρχει τράπουλα θα βγαίνουνε ρηγάδες, κι όσο υπάρχουν δάσκαλοι θα βγαίνουν. Στα παραπονά μου έχω τις στενοχώριες μου και τα προσωπικά μου. Δεν μπορώ να το πιστέψω, δεν μπορώ, και απορώ για την αφήγεια, μπορώ. Έφυγε, πάει το άγχος, μη σε πάρει από κάτω η παλιό ζωή. Άβεις, άβει, τι γυρεύεις, μην τα δυσκολεύεις. Κάθε μέρα που περνάει πίσω δεν θα δει. Όλα ως τραγούδι θέλει, φτάνουν τα προβλήματα. Χόρεψε του τσιντετέλη κι όλα πια βραστήματα.